Λοιπόν, θα λέγω ότι μετά από τη σημερινή συνάντηση έχουμε κακά νέα και καλά νέα, ή μάλλον λιγότερο κακά νέα. Να ξεκινήσουμε από τα κακά νέα. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, τουλάχιστον αυτό το κλίμα μας μεταφέρουν από τη συνάντηση, να αποφευχθούν οι μειώσεις των επικουρικών συντάξεων πάνω από τα 170 ευρώ. Είναι ένα από τα μέτωπα που θα ανοίξει η κυβέρνηση διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, θα δώσει μάχη. Άλλωστε, υπενθυμίζω ότι και ο Γιώργος Κατρούγκαλος προχθές εδώ στο κεντρικό δελτίο του Μέγκα είπε ότι θα δοθεί μάχη, αλλά δεν δεσμεύτηκε ότι θα αποφύγουμε αυτές τις μειώσεις των επικουρικών συντάξεων. Ναι, γιατί του ετέθη η συγκεκριμένη ερώτηση, αν δεσμεύεται, και είπε ότι δεν είναι τόσο φανατικός όσο για τις κύριες συντάξεις. Απλώς να πω ότι υπολογίζουν ότι με περικοπές πάνω από τα 170 ευρώ θα εξασφαλιστεί ένα ποσό της τάξης των 250 ενδεχομένως εκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Τώρα, το άλλο κακό νέο αφορά στους εργαζόμενους. Θα δεχθούν αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό σημαίνει πολύ απλά εμέσως, πλην σαφώς, μείωση των αποδοχών τους. Τώρα πάμε στα λιγότερο κακά νέα. Τα λιγότερο κακά νέα είναι ότι υπάρχει μια καταρχάς συμφωνία εργοδοτών κυβέρνησης για την αύξηση των εισφορών. Τώρα αν θα είναι μία μονάδα ή αν θα είναι μισή μονάδα, μένει να το δούμε. Πρέπει να σου πω ότι οι πληροφορίες από τη συνάντηση αναφέρουν ότι οι μισοί εργοδότες, θα έλεγα οι έμποροι και εμποροβιοτέχνες, είναι πιο διαλλακτικοί, αποδέχονται μια αύξηση των εισφορών τους κατά μία μονάδα. Αντιθέτως, βιομήχανοι και ξενοδοχεία, ο τουριστικός κλάδος δεν δέχεται αύξηση πάνω από μισή μονάδα. Γιατί απασχολούν πολύ περισσότερους εργαζόμενους, αλλά για εκείνους το κόστο είναι υπερπολαπλάσιο. Βέβαια, πρέπει να σημειώσω ότι τον τελικό λόγο θα έχουν οι δανειστές, δηλαδή αν θα αποδεχθούν ή όχι το κυβερνητικό σχέδιο για αύξηση των εισφορών, και εκεί είναι το άλλο μεγάλο μέτωπο που θα ανοίξει η κυβέρνηση και εκεί θα δώσει τη μεγάλη μάχη. Νευρική κρίση σε περίπου 700.000 εμπόρους και επαγγελματίες προκάλεσε το νέο σχέδιο ασφαλιστικών εισφορών. Σήμερα οι εισφορές σε μηνιαία βάση φτάνουν στα 709 ευρώ, ποσό που ήδη θεωρείται μεγάλο λόγω κρίσης. Με το νέο σύστημα οι εισφορές θα εκτιναχθούν έως τα 1.579 ευρώ. Έμπορος με εισόδημα 30.000 ευρώ επιβαρύνεται σήμερα με εισφορές 4.471 ευρώ ετησίως. Με το νέο σύστημα, οι εισφορές του θα φτάσουν στις 8.085 ευρώ, δηλαδή θα αυξηθούν κατά 81%. Άλλος έμπορος με εισόδημα 60.000 ευρώ, που βρίσκεται στο κατόφλι της σύνταξης, επιβαρύνεται σήμερα με εισφορές 7.268 ευρώ ετησίως. Με το νέο σύστημα, οι εισφορές του θα εκτιναχθούν στις 16.170 ευρώ, δηλαδή 122% πιο ψηλά. Το παρήγορο είναι ότι η κυβέρνηση συμφώνησε με τους εργοδοτικούς φορείς να επανεξετάσει το σύστημα και να διορθώσει τις ατέλειες ως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Έχουμε μια ευθύνη κοινωνική, θα έλεγα, και η κυβέρνηση και όλοι οι φορείς, οι φορείς της παραγωγικής δραστηριότητας του τόπου, να κάτσουμε να βρούμε τις βέλτιστες εκείνες επιλογές που θα διαμορφώσουν την δυνατότητα να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το χρωστάμε στις επόμενες γενιές. Ισχυρό ήταν το σοκ και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επί των οποίων πέφτει αδιακρίτως ο πέλεκης των νέων εισφορών. Νέος επιτηδευματίας με εισόδημα 18.000 ευρώ έχει σήμερα εισφορές 3.347 ευρώ, που δύσκολα μπορεί να εξυπηρετήσει, εξού και η μεγάλη αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με το νέο σύστημα, εισφορές του θα σκαρφαλώσουν στις 4.851 ευρώ. Αν συνυπολογίσει μάλιστα κανείς τις φορολογικές του επιβαρύνσεις, φτάνει στις 10.307 ευρώ. Και αυτό σημαίνει ότι χάνει πάνω από το 57% του εισοδήματός του. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται σε όσους εργάζονται με μπλοκάκι, καθώς αν και στην πραγματικότητα είναι μισθωτοί, αντιμετωπίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Αν και τεροχρονισμένα, αναζητούνται τρόποι περιορισμού των επιβαρύνσεών τους, όχι όμως η εξαίρεσή τους. Για τα μπλοκάκια θα μελετηθεί περαιτέρω ο ιδανικός τρόπος συνυπολογισμού των εισφορών στα έξοδα όπως και των άλλων ελευθέρων επαγγελματιών και θα υπάρξουν ειδικές προβλέψεις για τους νέους επιστήμονες, ούτως ώστε να υπάρξει η μικρότερη δυνατή επιβάρυνσή τους χωρίς να θυγεί ο κανόνας της ισονομίας ως προς τις εισφορές. Καταρχήν τρελαίνομαι από τη χαρά μου να ακούω μαρξιστή λενιστή να μου μιλάει για ιδιωτικοποιήσεις. Τρελαίνομαι από τη χαρά μου. Και δεν πιστεύουν τα αυτιά μου που μιλάει για περικοπές συντάξεων και για αύξηση φόρων. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Και μου αρέσει κιόλας γιατί φταίμε εμείς στο τέλος πάλι. Ναι. Προσέξτε, εμείς θα την πληρώσουμε. Εκεί θα το πάει. Λοιπόν, είναι αλήθεια ή δεν είναι ότι του δώσαμε 251 κοινοβουλευτικές ψήφους τον Αύγουστο και τον αναδείξαμε εθνικό ηγέτη να πάει να διαπραγματευτεί. Και τι έκανε. Μας έγραψε όλους τα πεπαλαιωμένα του και μας πήγε για εκλογές και ξανά έγινε, όχι, ομαδάρχης έγινε.
Κομματάρχης έγινε για να λύσει τα προσωπικά του προβλήματα και τα κομματικά. Κέρδισε με 7 μονάδες όμως, κύριε Μεμαρέ. Ένα λεπτό, θα τα πούμε και αυτά. Γιατί ο ίδιος λαός δεν ήταν όταν κερδίζαμε εμείς με 7 μονάδες. Κάτι λοιπόν. Άρα λοιπόν εμείς δεν φταίμε. Τι, αυτός κέρδισε. Σε τι κέρδισε, στα ψέματα που είπε. Να σας πω, κύριε Βαγγελάτο, ο κύριος Τσίπρας είχε μοναδική ευκαιρία που είχε Ευρωπαίος Πρωθυπουργός. Τη συνέντευξη που του έστησε ο Κλίντον με τέτοιο επενδυτικό κοινό δεν έχει γίνει σε Ευρωπαίο Πρωθυπουργό, όχι σε Έλληνα Πρωθυπουργό. Η Ελλάδα σήμερα έπρεπε να έχει επενδύσεις έτσι. Όχι να πάει απροετοίμαστος και να λέει στους επενδυτές ότι άμα έρθεις και στην Ελλάδα θα δώσεις και κάτι κάτω από το τραπέζι, γιατί θα μπλοκάρουν και αν με πάρεις και κανένα τηλέφωνο. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει σε Έλληνα Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Και όμως τα κλώτσισε. Δεν το έχει το παιδί. Τι να κάνουμε. Και δεν το λέω προσβλητικά, ρε παιδί μου. Είναι υποτιμητικό με το παιδί. Όχι, γιατί. Φέρετε. Γιατί. Γιατί. Άμα κάποιος δεν το έχει, εσύ το έχεις, ρε παιδί μου, και είσαι καλός δημοσιογράφος. Και όπου πας, κουβαλάς και μια τηλεθέαση μαζί σου. Και γι' αυτό και σε ζητάνε και τα κανάλια. Άλλοι δεν το έχουν. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Και εγώ κάτι άλλο έχω, κάτι δεν έχω. Όλοι κάτι έχουμε, όλοι για κάτι κάνουμε. Δεν μου είπατε... είναι καθόλου προσβλητικό. Πήγαμε στο της αντιπολίτευσης, δεν μου είπατε για τις διαγραφές. Μα δούλευε τώρα ότι δεν θα κάνει εκλογές. Δεν είπαμε ότι θα πάμε μαζί στις Βρυξέλλες. Και αντί να πάμε στις Βρυξέλλες, έκανε εκλογές. Και κάνει τις εκλογές. Και του λέμε, κάνε μια εθνική ομάδα να το συζητήσουμε. Φέρε τις προτάσεις του. Φέρε να τις δώσουμε και στους φορείς. Φέρε να πάμε και στις Βρυξέλλες μαζί. Και δεν το έκανε. Mm-hmm. Και τώρα τι κάνει. Φέρνει τις προτάσεις, τσιμπάνε μερικοί δικοί μας, γιατί ο παλιός είναι αλλιώς, έτσι, τσιμπάνε οι άπειροι και λένε και ξαφνικά κατηγορούμε πάλι εγώ ότι θα πάω για συνένεση. Είναι η στιγμή που ένας άντρας κατευθύνεται στο αστυνομικό τμήμα του 18ου διαμερίσματος στο Παρίσι. Επικρατεί πανικός. Αστυνομικοί απομακρύνουν τον κόσμο από το σημείο. Σύμφωνα με τις αρχές, ο άντρας κρατούσε μαχαίρι, φώναζε Αλλά ο Άκμπαρ, δηλαδή ο Αλλάχ είναι μεγάλος, και κινήθηκε απειλητικά κατά των αστυνομικών. Δέχτηκε τα πειρά τους και έπεσε νεκρός. Λίγη ώρα μετά, δόθηκε στη δημοσιότητα αυτό το βίντεο, στο οποίο διακρίνεται ένας αστυνομικός να πλησιάζει το πτώμα του νεκρού άντρα. Δίπλα του βρίσκεται ένα ρομπότ που εξετάζει το πτώμα για εκρηκτικά. Λίγο μετά, διαπιστώνεται ότι το γυλαίκο που φορούσε δεν είχε εκρηκτικά. Ωστόσο, κάτω από το παλτό του άντρα κρέμονταν καλώδια που παρέπεμπαν σε γυλαίκο αυτοκτονίας, σαν αυτά που φορούν οι καμικάζοι τζιχαντιστές. Ενώ βρέθηκε και μία προκήρυξη με την οποία αναλάμβανε την ευθύνη του χτυπήματος. Στην προκήρυξη υπήρχε και σημαία του Ισλαμικού κράτους. Παραδίπλα διακρίνεται ένα μαχαίρι, το οποίο σύμφωνα με την αστυνομία κρατούσε στο χέρι του άντρας την ώρα που πλησίαζε στο αστυνομικό τμήμα του 18ου διαμερίσματος στο Παρίσι. S'est précipité sur le collègue en tenue. Le collègue en tenue lui a tiré dessus à plusieurs reprises. C'était le collègue en faction qui a eu le réflexe de tirer. Il était évidemment en légitime défense et il a tué ce terroriste. Ένας άντρας που πήγαινε να πάρει ψωμί ήταν αυτόπτης μάρτυρας. J'ai entendu des coups de feu, quatre coups de feu. J'ai sorti de boulangerie. J'ai vu un homme qui s'est mis à terre. Ils sont battus par les policiers. Je crois qu'il a un sac au dos derrière ou quelque chose comme ça. Η περιοχή αποκλείστηκε, τα καταστήματα έκλεισαν, δύο σχολεία εκενώθηκαν και αμέσως σήμανε συναγερμός. Je commence à regarder par la fenêtre et là j'ai vu le boulevard se vider complètement, se remplir de police. Ils étaient en train d'évacuer tout le monde. Nous, ils nous ont dit de tout fermer, de fermer les rideaux de fer, de essayer de garder le maximum de personnes à l'intérieur. Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι ο άντρας ήταν άοπλος. Σε εισπρακτικό οδοστρωτήρα που δεν φαίνεται διατεθειμένος να σταματήσει την ξέφρενη πορεία του, αποδεικνύεται το Star Wars «Η δύναμη ξυπνά». Η 7η ταινία της ιστορίας του πολέμου των άστρων έπιασε μέσα σε 3 εβδομάδες το ρεκόρ όλων των εποχών στην Αμερική, φτάνοντας τα 758 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεων. Τα 760 εκατομμύρια του Avatar είχαν έρθει για την ταινία μέσα στο σύνολο του 2009, ενώ το Star Wars χρειάστηκε μόλις 20 μέρες για να φέρει στα ταμεία του το ίδιο χρηματικό ποσό. Jedi. Τα
κατορθώματα της ταινίας είναι εξίσου εντυπωσιακά και στην παγκόσμια αγορά, όπου έχει ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις μέσα σε 3 εβδομάδες. Ποσό που αναμένεται να εκτιναχθεί από τις 9 Ιανουαρίου και μετά, η ημερομηνία που το φιλμ βγαίνει στις κινέζικες κινηματογραφικές αίθουσες. Nothing will stand in our way. I will finish what you started. Η μαζική αγορά της Κίνας με τα δισεκατομμύρια πολιτών αναμένεται να δώσει μια ιδιαίτερα γερή όθηση στις συνολικές εισπράξεις της ταινίας. Κάτι που σίγουρα θα χρειαστεί προκειμένου να ξεπεράσει τα 2,8 δισεκατομμύρια του Avatar που κατέχει μέχρι σήμερα το ρεκόρ.